Στην οικονομική λοιπόν επικαιρότητα θα μείνω, γιατί σήμερα ξεκινά την τριήμερη περιοδία του στην Κρήτη, κλιμάκιο της διοίκησης της Eurobank, εγκαινιάζοντας και πάλι τις διαζώσεις συναντήσεις και επαφές με πελάτες της μετά την περίοδο των lockdown. Θα σας πω περισσότερα πράγματα και θα ακούσετε περισσότερα πράγματα για το θέμα αυτό και το τι γίνεται από τον κύριο Νίκο Καλπαδάκη, ο οποίος είναι επικεφαλής Business Center Κρήτης της Eurobank. Καλημέρα σας από τον 984 και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Δουλγεράκη, επίσης. Η Κρήτη πρώτο σταθμός, έτσι? Ναι, η Κρήτη. Καθόλου τυχαία η επιλογή ως πρώτο σταθμού των διαζώσεις συναντήσεων μετά το lockdown. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να πω ότι λόγω της εξωστρέφειας του νησιού και των χαρακτήρες δραστηριότητες των επιχειρηματιών και της καινοτομίας που τους διακρίνει, η Κρήτη έχει επιδείξει ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλες περιφέρειες, ακόμα και σε περιόδους και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Μάλιστα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πρωτοπόρων επιχειρήσεων που πρωταγωνιστούν όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, αλλά και βασιζόμενοι σε μια σειρά από έργα που έχουν δρομολογηθεί στο νησί, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, η αξιοποίηση της βάσης στις Γούρνες, και που στα έργα αυτά η τράπεζά μας εμπλέκεται στα περισσότερα από αυτά, θεωρούμε λοιπόν ότι οι προοπτικές του νησιού είναι ιδιαίτερα θετικές και ενισχύονται ακόμα περισσότερο από τα κονδύλια που θα εισδρεύσουν από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η παρουσία λοιπόν της διοίκησης της τράπεζας στην Κρήτη αντανακλά την εμπιστοσύνη της τράπεζας στις προοπτικές του νησιού και την απόλυτη δέσμευσή μας να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις της την υγιή εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να αξιοποιήσει το μέγιστο δυνατό τις προοπτικές που ανοίγονται από το νέο αναπτυξιακό κύκλο που ξεκινά στην οικονομία. Mm-hmm. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι η δέσμευσή σας είναι η απόλυτη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Τώρα έχετε μπει ήδη μέσα σε όλο αυτό το φάσμα, δηλαδή της στήριξης υποστήριξης, κύριε Καλπαδάκη. Εγώ το ξεκίνησα από τον τουρισμό, εσείς με πήγατε και σε άλλα θέματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο τουρισμός, γιατί μπορεί να έκανα μια εισαγωγή. Είναι η ενέργεια, είναι το επιχειρήν, είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να στηρίξετε, και βέβαια στήριξη η οποία ήταν σε εξέλιξη και μέσα στην περίοδο των lockdown, έτσι? Ακριβώς. Η τράπεζα ξεκίνησε από την αρχή της πανδημίας με τη στήριξη όλων των πληττόμενων κλάδων με προγράμματα αναστολής δόσεων και παροχής πρόσθετης ρευστότητας ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα ήταν η πρώτη τράπεζα που ειδικά στον τουρισμό, ο οποίος όπως γνωρίζουμε αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του ΑΕΠ της άμεσα και έμεσα της Κρήτης και του 21 της χώρας, τα μέτρα που έλαβε ήταν τόσο για το 20 όσο και το 21. Συγκεκριμένα προχώρησε σε ένα πρόγραμμα μέτρων ύψους 750 εκατομμυρίων mm-hmm. που αφορούσαν κατά 200 εκατομμύρια στην αναστολή των δόσεων για το 20 και το 21, 250 εκατομμύρια για την παροχή άμεσης ρευστότητας σε κεφάλαια κίνησης αξιοποιώντας και τα μέτρα της πολιτείας, 300 εκατομμύρια για νέες επενδύσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλες τις επενδύσεις που είχαμε εγκρίνει τη χρηματοδότησή τους προχώρησε κανονικά η εκταμείευση υλοποίηση παρά την πανδημία, και γενικότερα στεκόμαστε δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις σε αυτές τις αρκετά δύσκολες στιγμές, προσαρμόζοντας τα προγράμματά μας και τη βοήθειά μας ώστε να ξεπεραστεί το σοκ από την πανδημία. Ναι, και έχουμε ακόμα μέτρα στήριξης για να πάμε παρακάτω, γιατί είναι και το 21, τουλάχιστον βάσει του δικού σας του προγράμματος, όπως επίσης και για το 22. Ούτως ή άλλως η Κρήτη που έχει ως μονοκαλλιέργεια, ναι μένα από τη μία τον τουρισμό, αλλά δεν είναι ο τουρισμός μόνο, και βέβαια από την άλλη εκείνα τα άλλα τα μεγάλα στα οποία έκανατε ήδη μια αναφορά και έχουν να κάνουν με την ενέργεια, κύριε Καλπαδάκη. Ναι. Στο κομμάτι της ενέργειας η τράπεζά μας έχει υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για τη διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη αλλά και για όλη τη χώρα.
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται μάλιστα στη λίστα των 5 πιο καινοτόμων διασυνδέσεων συνεχούς ρεύματος πανευρωπαϊκά. Τα ωφέλη αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα καταστήσουν την Κρήτη ένα πράσινο νησί, καθώς θα μειώσουν τις εκπομπές ρήπων του διοξιδίου κατά 60%, θα εξοικονομήσουν 400 εκατομμύρια από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας. Το έργο αυτό που θα ολοκληρωθεί το 2023 είχε ένα προϋπολογισμό 1 δις και η τράπεζά μας είναι ο μοναδικός χρηματοδότης του έργου με το ποσό των 400 εκατομμυρίων. Mm. Και αφορμή για την εμπλοκή της τράπεζάς μας είναι ο προσανατολισμός μας στα έργα πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία είναι κομβικά και μέσα στο και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης θα διοχετευτεί σε αυτά τα έργα. Είναι τα μεγάλα και τα τρανά τα οποία υπάρχουν γύρω μας, ανοίγουν θέσεις εργασίας, ενισχύονται επιχειρήσεις, στηρίζονται επιχειρήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με την στήριξη του πρωτογενή τομέα και με το εμπόριο, συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό, κύριε Καλπαδάκη? Συνεχίζουμε σε όλους τους κλάδους να στηρίζουμε. Θεωρούμε ότι οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί δυστυχώς το μόνο που κοιτάμε τώρα είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας, όμως μπροστά μας έχουμε πάρα πολύ αισιόδοξα πράγματα να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά την πανδημία, να δούμε λίγο το τραπεζικό σύστημα τι έχει κάνει. Μέσα στην πανδημία η τράπεζά μας έχει χορηγήσει 2 δις ευρώ στους τελευταίους 18 μήνες. Και έχουμε άλλο 1 δις ευρώ που είναι εγκεκριμένα δάνεια που είναι προς υλοποίηση. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Κρήτη ξεπερνάνε τα 250 εκατομμύρια σε εκταμιευμένα δάνεια και είναι άλλα 150 εκατομμύρια προς υλοποίηση χρηματοδοτήσεις. Παρά την πανδημία λοιπόν, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας κατά την άποψή μας είναι, και όχι μόνο εμάς και της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι βίωνες και μάλιστα αναμένουμε το 2021 σημαντική ανάπτυξη η οποία θα επιταχυνθεί το 2022. Συγκεκριμένα η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του 2021 της τάξης 4,2 με 4,5%. Το 2022 το νούμερο θα διαμορφωθεί στο 5,2%. Και ο μέσος όρος της επόμενης δεκαετίας θα φτάσει στο 3,5%. Πού βασίζονται όλα αυτά? Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτά τα μεγέθη και πού βασίζονται? Πού βασίζονται? Εδώ είναι τώρα η ουσία όλου του. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία τη χώρα μας. Τα κεφάλαια του Ταμείου, σε συνδυασμό με τους πόρους και των λοιπόν διαρθρωτικών προγραμμάτων και τη μόχλευση από τραπεζικά δάνεια και ιδιωτικά κεφάλαια, θα κινητοποιήσουν επενδύσεις στην επόμενη εξαετία ύψους 72 δις ευρώ. Το ποσό αυτό ξεπερνά το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο που μπορεί να αλλάξει, με σωστή αξιοποίησή του, μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας και να τη θέσει σε τροχιά δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει, όπως είπα, να επενδυθούν μέχρι το τέλος του 2026. Αφορούν έργα, επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις και έργα που έχουν στόχο την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση, την εξωστρέφεια, τις οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και την καινοτομία. Οι προοπτικές λοιπόν της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα θετικές και ακόμα πιο ευβίωνες εκτιμούμε ότι είναι οι προοπτικές της Κρήτης, λόγω της εξωστρέφειας που τη χαρακτηρίζει, αλλά και των σημαντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί, όπως είπαμε, στο νησί. Η τράπεζά μας, έχοντας προετοιμαστεί εν καιρός, εξυγιένοντας πρώτον ισολογισμό της και βελτιώνοντας ουσιοδός τους δείκτες και την κερδοφορία της, είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και επικεντρώνει όλες τις προσπάθειες στην αξιοποίηση στο έπακρο του ανωδικού κύκλου στην οικονομία. Μάλιστα. Στοχεύουμε, για να κλείσω, περί τα 10 την επόμενη, όπως είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, τα επόμενα 5 χρόνια να έχουμε χορηγήσει 10 δις δάνεια σε επενδύσεις στη χώρα. Αρκετά μεγάλο ποσό. Άρα λοιπόν το κλιμάκιο το οποίο θα βρίσκεται από σήμερα στην Κρήτη ουσιαστικά θα συναντηθεί με το σύνολο της επιχειρηματικότητας από τον πρωτογενή
μέχρι και το δευτερογενή τομέα, δηλαδή από τις επιχειρήσεις, από το εμπόριο, από τον τουρισμό, με τους πάντες όλους, κύριε Καλπαδάκη. Ακριβώς. Προσπαθούμε να καλύψουμε, παρά το πιεσμένο πρόγραμμα και τις τρεις μέρες που θα είναι η διοίκηση εδώ κοντά μας. Όλη η Κρήτη, σε όλη την Κρήτη θα πάει το κλιμάκιο. Να καλύψουμε σε αυτή τη φάση το Ηράκλειο, Ρέθυμνο και το Λασίθι. Μάλιστα. Σε δεύτερο χρόνο. Και σε δεύτερο χρόνο την περιφερειακή ενότητα, έτσι ακριβώς που απομένει. Κύριε Καλπαδάκη, ποια θα είναι τα μέλη του κλιμακίου? Τα μέλη του κλιμακίου θα είναι ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, οι γενικοί διευθυντές κ. Λευτέρης Οικονομίδης και Ανδρέας Χασάπης, ο σύμβουλος διοίκησης κ. Κωνσταντίνος Βουσγούνης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής κ. Σπύρος Βενετσιάνος, ο βοηθός γενικός διευθυντής κ. Γιώργος Λεβογιάννης και ο επικεφαλής διεύθυνσης Hotels and Leisure Finance Division κ. Ευθύμης Λαμπαδιάρης. Μάλιστα. Και εσείς από τη δική σας την πλευρά, τα ραντεβού έχουν ήδη κλείσει με τους επιχειρηματίες. Μάλιστα. Τι σημαίνει για εσάς χρηματοδότης η Eurobank και σύμμαχος των επιχειρήσεων? Όπως είπατε, σύμμαχος των επιχειρήσεων. Είμαστε, μοιραζόμαστε με τις επιχειρήσεις ένα όραμα, προσπαθούμε να τις χρηματοδοτήσουμε, να τις στηρίξουμε στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας και να αντιμετωπίσουμε μαζί τους τα προβλήματα που προκύπτουν, που όπως βλέπουμε δεν είναι και λίγα. Είμαστε όμως αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι η προοπτική, παρά τις δυσκολίες που περνάμε, η προοπτική είναι θετική. Ναι, και με τα νούμερα και τα ποσοστά ανάπτυξης τα οποία αναφέρατε για τα επόμενα χρόνια, πραγματικά αυτό βγαίνει, δηλαδή αυτή η θετικότητα, βλέποντας την επόμενη μέρα, έχοντας κάνει κινήσεις στην COVID περίοδο, γιατί δεν είναι μικρό το ποσό το οποίο αναφέρατε, 2 δις τους τελευταίους 18 μήνες και μέχρι, είπατε, στην επόμενη πενταετία άλλα 10 δις τα οποία θέλετε να πέσουν στην αγορά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Το ίδιο και για τις οικογένειες θα τολμούσα να ρωτήσω, και πώς εσείς σαν στέλεχος της Eurobank αντιλαμβάνεστε και αυτή την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της τράπεζας από την άλλη, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το ένα σκέλος, είναι διτό. Η Eurobank έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για το δημογραφικό μέσω ενός πλέγματος δράσεων, το οποίο το θεωρεί από τα βασικότερα προβλήματα στην Ελλάδα. Οι πυλώνες αυτοί, οι πρωτοβουλίες, αφορούν διάφορες δράσεις σε 5 πυλώνες. Έχει ξεκινήσει συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, την Αποστολή, για τη στήριξη των γονέων με νεογέννητα, το Be Live, που είναι για τη στήριξη ζευγαριών που αντιμετωπίζουν ζητήματα υπογονιμότητας, και με την Ένωση Μαζί για το Παιδί, που είναι για την ψυχολογική υποστήριξη γονέων, κηδεμόνων και εφήβων. Επίσης, ο δεύτερος πυλώνας έχει αναπτύξει προνομιακά τραπεζικά προγράμματα με κοινωνική στόχευση, που είναι για τις ακριτικές μας περιοχές, για τη στήριξη οικογενειών και νέων ζευγαριών στον Εύρο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Σωστά, οι ανάγκες ποτέ δεν σταματούν, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν συνέργειες με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για το δημογραφικό ζήτημα. Επίσης, χρηματοδοτεί η τράπεζα τη Λευκή Βίβλο για το δημογραφικό, με στόχο να συμβάλλει σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για το δημογραφικό. Και τέλος, ο 5ος πυλώνας αφορά μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών των εργαζομένων της τράπεζας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό η πρόσφατη υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, η οποία φαίνεται ότι είναι προς την κατεύθυνση στήριξης, περαιτέρω στήριξης μάλλον των οικογενειών, γιατί ήδη των εργαζομένων, γιατί ήδη η τράπεζα κάνει αρκετά πράγματα μέσα από τα επιδόματα γάμου, άδειες μητρότητας και μηνιαία επιδόματα γέννησης. Σημαντικές νέες παρεμβάσεις είναι η αυξημένη άδεια γέννησης τέκνων για τον νέο πατέρα, η αύξηση των επιδομάτων γέννησης τέκνων κατά 5% για το δεύτερο παιδί, η αύξηση του ετήσιου επιδόματος πολυτέκνων και
και γενικότερα όλα τα μέτρα που στηρίζουν ένα νέο ζευγάρι από τη γέννηση του παιδιού μέχρι ακόμα και την αποφύτισή του από το πανεπιστήμιο, με στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων. Πολύ σημαντικά όλα αυτά ως δεδομένα, διότι δεν είναι θεωρία, είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Κρατάω λοιπόν, κύριε Καλπαδάκη, και τα τελευταία τα οποία αναφέρατε για την ενημέρωση του κόσμου, όπως επίσης και αυτά για την στήριξη της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας ουσιαστικά. Και αυτό το οποίο γίνεται από σήμερα για άλλη μία φορά, γιατί όπως είπαμε κλιμάκιο της διοίκησης ξεκινά αυτή την περίοδο, την τριήμερη περιοδία, όχι την περίοδο, την τριήμερη περιοδία στην Κρήτη, εγκαινιάζοντας αυτές τις διαζώσεις, συναντήσεις και επαφές με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω. Είμαστε γενικά αρκετά αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι και η Eurobank αλλά και όλο το τραπεζικό σύστημα έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα του παρελθόντος και διαθέτει τη ρευστότητα για να στηρίξει τον ανωδικό κύκλο της οικονομίας.